Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να φτιάξετε αυτή την υπέροχη χελονίτσα, την οποία μπορείτε να την κάνετε και μπουμπουνιέρα. Σας έχω και άλλη χελώνα μέσα στο κανάλι. Στην playlist Amigwimi θα βρείτε την χελώνα, καθώς επίσης και στις μπουμπουνιέρες. Αν ψάξετε στις playlist μπουμπουνιέρες υπάρχει και η χελώνα εκεί. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη χελώνα, διακοσμητική από ό,τι είδατε, την οποία μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και στο σπίτι σαν φεσούι. Εγώ έχω βάλει λουλούδια. Εσείς μπορείτε, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε λουλούδια, αν δεν θέλετε, μπορείτε να μην τα βάλετε. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι να τα διαδώσουμε τα σχέδια. Χωρίς το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη χελονίτσα, εγώ θα την κάνω σε καφέ χρώμα και σε πράσινο, το σώμα του θα το κάνω πράσινο και το καβούκι του καφέ, καθώς και από κάτω θα το κάνω καφέ, εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι χρώμα θέλετε. Και ο λόγος που θα το κάνω είναι γιατί πρέπει να το δώσω στον εγγονό και πάμε σιγά σιγά να το αρχίσουμε. Θα χρειαστούμε να έχουμε το ψαλιδάκι μας, το βελονάκι μας, καθώς επίσης και η αλομβάμβακα να βάλουμε μέσα και τη βελόνα μας. Τώρα θα κάνουμε, θα πάω να πάρω την κλωστή μου, εγώ χρησιμοποιώ πεταλούδα, για το συγκεκριμένο θα χρησιμοποιήσω αλκαλικό νήμα. Εσείς θα χρησιμοποιήσετε ένα νήμα ειδικό για παιδιά ή αν θέλετε μπουμπουνιέρες, υπάρχει μια μεγάλη γκάμα στην πεταλούδα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε μπουμπουνιέρα. Πάμε τώρα να βάλουμε γύρω-γύρω από τα δύο μου δάκτυλα την κλωστή μου. Θα βάλω μέσα το βελονάκι μου και θα τραβήξω. Και εφόσον θα το κάνω αυτό, θα πάω να πάρω κλωστή στο βελονάκι μου, θα την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. Και τώρα θα πάω μέσα στον κύκλο μου να κάνω 6 άριστα. Βάζω το βελονάκι μου, τραβάω. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Έχω κάνει τα 6 μου άρρηκτα. Θα τραβήξω την κλωστή μου ώστε να κλείσω τον κύκλο μου και θα πάω από την πίσω μεριά το βελονάκι μου. Θα βάλω μέσα το βελονάκι μου και θα τραβήξω να κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα βουβό. Και τώρα, εδώ που έχω τις τρυπίτσες, θα μπαίνω μέσα και θα πατάω και θα κάνω 2 άρρηκτα. 1. Και στην ίδια τρυπίτσα θα πατήσω και θα κάνω και το δεύτερο μου άρρηκτο, 2. Συνολικά στη δεύτερη μου σειρά θα έχω 12 άρρηκτα. Από ό,τι έχετε καταλάβει κορίτσα, οι σειρές μας θα είναι πολλαπλάσιες του 6. Συνήθως τα μιγκουίμι τα παλοπλασιάζουμε είτε με το 8 είτε με το 6 για να τα φτιάξουμε. Ώστε έτσι δεν μπερδευόμαστε, πάμε δίπλα. Να συνεχίσουμε, 5, 6 και πάντα θα μετράτε, 7, στην ίδια τρυπίτσα μπαίνω, 8, 9, 10, 11 και ένα 12. Έκανα τα 12 μου άρρηκτα, από την πίσω μεριά πάλι το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα βουβό. Πάμε δίπλα. Εδώ που έχω τα δύο ποδαράκια και έχω την τρυπίτσα, θα ξαναμπω μέσα και θα κάνω δύο άρρηκτα που είχα. Θα ξαναμπω από την πάνω μεριά δύο άρρηκτα. Εναλλάξω. Θα κάνω δύο άρρηκτα στην διπλανή τρυπίτσα που θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα άρρηκτο. Εναλλάξω. Θα έχουμε δύο άρρηκτα, ένα άρρηκτο. Και να πάω να κάνω αύξηση. Για να κάνω τα 18 μου άρρηκτα. Και πάντα είπαμε κορίτσια θα μετράτε. Έκανα την τρίτη μου σειρά. Από πίσω πάλι το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω. Πάμε εδώ που είχα κάνει τα δύο μου άρρηκτα, θα ξαναμπω μέσα στην ίδια τρυπίτσα να ξανακάνω άλλα δύο άρρηκτα.
δίπλα θα κάνω ένα άριχτο, στη διπλανή τρυπίτσα ένα, και εδώ που έχω τα δύο άριχτα, με το μάτι φαίνεται, αλλά στην κάμερα δεν φαίνεται, θα ξαναμπαίνω και θα κάνω δύο. Ένα αλάξ θα κάνουμε. Δύο άριχτα, ένα, ένα, δύο. Και ξέχασα να σας πω, κορίτσα, εσείς που δεν έχετε ξαναπλέξει και δεν ξέρετε, καλό είναι στην αρχή να βάζετε ένα σημαδάκι ώστε να σας βολεύει να φτιάχνετε τα αμιγκουίμι. Ό,τι απορίες έχετε θα με βρείτε μέσα στην ομάδα μου στο Facebook, στο Irene Crochet. Και όσες θέλετε, με ακολουθάτε και στο Instagram. Ωραία, τελείωσα και την τέταρτη μου σειρά με τα 24 μου άριχτα. Τώρα πάω να κάνω την πέμπτη μου σειρά, στην οποία θα πρέπει να έχω 30 άριχτα. 2 στο πρώτο, 1 δίπλα, 1, 1. 3 φορές από μία φορά στην κάθε τρυπίτσα και μετά θα πατάω στην επόμενη 2 φορές. Αυτό γύρω-γύρω. Κορίτσα, εσείς οι αρχάριες, καλό είναι να μειώσετε την ταχύτητα του βίντεο. Σας έχω δείξει μέσα στην playlist, στο κανάλι, στην playlist μαθήματα. Θα βρείτε το ανάλογο βίντεο για να καταλάβετε τι ακριβώς σας λέω. Ωραία, έκλεισα και την πέμπτη μου σειρά, πάω να κάνουμε την έκτη μας σειρά, η οποία θα έχει τα 36 μας άριχτα, που σημαίνει 2 φορές θα πατήσω στο πρώτο μου και από μία φορά επί 4 φορές, από μία φορά 2, 3, 4 φορές από μία φορά στην κάθε τρυπίτσα και μετά θα κάνω 2 φορές. Και μετά πάλι 4 φορές από μία φορά στην κάθε τρυπίτσα. Με τον ίδιο τρόπο, κορίτσα, θα φτιάξετε και το μπάτο, με τη μόνη διαφορά ότι θα το σταματήσετε στην έκτη σειρά. Αν και θα σας το δείξω ολοκληρωμένο από την αρχή ως το τέλος, όπως κάνω σε όλα τα βίντεο. Ωραία, έκανα και το τελευταίο μου άριχτο από πίσω. Τώρα τι κάνω? Τώρα δεν πάω να κάνω καθόλου αύξηση. Τίποτα σε αύξηση. Πάω να κάνω από ένα άριχτο γύρω μέσα στην κάθε μου τρυπίτσα. Αυτή τη φορά. Στην κάθε τρυπίτσα βάζω το βελονάκι μου, τραβάω και κλείνω με άριχτο. Αυτό γύρω-γύρω.
Κορίτσια, θα το πάμε γύρω-γύρω για να αρχίσει να σχηματίζεται τώρα το καβούκι. Γι' αυτό δεν θέλουμε να κάνουμε κάποια αύξηση στο συγκεκριμένο μας σχέδιο. Ωραία. Βλέπετε, έχει αρχίσει και σχηματίζεται το κάτω, δηλαδή φτιάχνουμε αυτή τη φορά αυτό το σημείο από το καβούκι. Συνεχίζουμε πάλι από ένα άριχτο. Αυτό θα το κάνουμε συνολικά 6 φορές. Μαζί με αυτή που έχουμε κάνει θα είναι 7. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο θα σας δείξω πώς θα φτιάξουμε τον κύκλο από κάτω, καθώς επίσης πώς θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε το κεφαλάκι, τα ποδαράκια και την ουρίτσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.